Όταν αναλάβατε εσείς το 2015 διευθύνων σύμβουλος της ΕργοΣΕ, μπορείτε να μας πείτε ποια συστήματα λειτουργούσαν και σε τι τμήματα του δικτύου που αφορούν την φωτοσήμανση, τις τηλεπικοινωνίες και τα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας. Τι λειτουργούσε μέχρι τότε? Καταρχάς, ανέλαβα διευθύνων σύμβουλος το 2017, όχι το 2015. Τέλος πάντων, το 2017, ναι. Το 2017 λειτουργούσαν στον προεωστιακό τα συστήματα, στον προεωστιακό της Αθήνας. Ας αφήσουμε τον προεωστιακό. Μιλάμε τώρα για το σιδηροδρομικό δίκτυο χωρίς τον προεωστιακό. Φτιάχναμε την 635, δηλαδή το τη θωρέα Δομοκός. Φτιάχναμε με όλα τα συστήματα τη θωρέα Δομοκός. Και ήξερα ότι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Θεσσαλονίκη είχαμε τηλεδιοίκηση. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι... Από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε τηλεδιοίκηση, ολοκληρωμένο σύστημα όπου λειτουργούσε φωτοσήμανση. Δεν ήταν η τηλεδιοίκηση την οποία σχεδιάζαμε στην ΕργοΣΕ, η πλήρης τηλεδιοίκηση με τρία κέντρα που θα πιάνε όλο το δίκτυο, αλλά υπήρχε τηλεδιοίκηση εν λειτουργία στη Λάρισα. Δηλαδή, τι περιέλαμβανε η συγκεκριμένη τηλεδιοίκηση που υπήρχε λειτουργία, ποια συστήματα περιέλαμβανε? Τηλεδιοίκηση και φωτοσήματα. Λειτουργούσαν δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα. Το 2000... Συγγνώμη να συμβουλευτώ για να είμαι ακριβής. Το 2006 και το 2007 υπογράφηκαν μια σειρά συμβάσεις από την ΕργοΣΕ. Οι συμβάσεις αυτές ήταν οι 10.000... 12 του 2006 για την προμήθεια συστημάτων GSMR. Η 10.004 του 7 ήταν για τα συστήματα ATCS του σειρμούς και η 10.005 πάλι του 7 για το ATCS στις γραμμές. Αυτά τα έργα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί εντός 2 ή 3 ετών. Δηλαδή από το 7 μέχρι το 10 χοντρικά. Όταν αναλάβατε, εσείς είχαν ολοκληρωθεί τα συγκεκριμένα συστήματα? Όχι. Όχι, το λέτε εμείς, και στο υπόμνημά σας. Όχι, εμείς ολοκληρώσαμε, δηλαδή το 2018 ολοκληρώσαμε το GSMR και το παραδώσαμε στον ΟΣΕ. Ολοκληρώσαμε το ETCS on board, δηλαδή δώσαμε στη ΓΕΑ ΟΣΕ 88 αμαξοστοιχίες, επιβατικές αμαξοστοιχίες, όπου είχαν πάνω το ETCS. Και φτάσαμε σε ένα σημείο το ETCS το παρατρόχιο, μέχρι το 75%. Εδώ λέτε, συγγνώμη, στο υπόμνημά σας, αν δεν κάνω λάθος. Το διαβάζω όπως είναι για να μην κάνω κάποιο λάθος. Λέτε ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος ATCS επί των σειρμών, και στην αμαξοστοιχείες 88 επιβατικές αμαξοστοιχείες. Άρα δηλαδή είχε ολοκληρωθεί. Εσείς μας είπατε το 75% τώρα. Όχι, είχε ολοκληρωθεί. Είπατε τρεις συμβάσεις. Αναφέρατε τρεις συμβάσεις. Λέτε, στο υπόμνημά σας, η σύμβαση του, για το GSMR ολοκληρώθηκε, και ολοκληρώθηκε το 2017. Μάλιστα. Η σύμβαση ATCS για τους σειρμούς και για την υποδομή ολοκληρώθηκε, είπατε, το 2018. Τώρα μαζεύεται το 75% μόνο. Όχι, στο on-board. Το ETCS χωρίζεται σε δύο πράγματα. Ναι, λέτε και στα δύο ότι ολοκληρώθηκε. Το ένα ολοκληρώθηκε, στους σειρμούς. Λέτε, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018 η εγκατάσταση συστήματος ATCS προστασία σειρμών. Το υποσύστημα αφορά το ATCS επί σειρμών. Παραδόθηκαν στη ΓΕΟΣΕ 88 επιβατικές αμαξοστοιχίες με εγκαταστημένο ETCS. Έτσι ακριβώς. Πού δεν είχε ολοκληρωθεί? Στο παρατρόχιο. Στο παρατρόχιο υλικό έχει φτάσει στο 75%. Μάλιστα. Τότε, γιατί χρειάστηκε, με βάση αυτά τα οποία λέτε εσείς, να δημιουργηθεί η σύμβαση 717, που είχε σκοπό να ανατάξει τέτοιου είδους συστήματα, δεν είχε? Όχι. Η 717 δεν είχε τέτοια συστήματα. Αφορούσε. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για 717. Μπορείτε να μας πείτε τι αφορούσε? Γιατί συστήματα τηλεπικοινωνίας... Η 717 δεν είχε ούτε ETCS ούτε GSMR. Η 717 ήταν σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Αλλά να μην μιλήσουμε. Ναι, να μην μιλήσετε, όχι, να μην μιλήσετε. Δεν ήθελα, απλώς τι αφορούσε. Φορούσε αλλαγές τροχιάς, δηλαδή έργο επιδομής,
και αφορούσε σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Δεν αφορούσε ούτε GSMR ούτε ETCS. Το GSMR και το ETCS δεν είναι προαπαιτούμενο για την τηλεδιοίκηση? Όχι. 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 Δηλαδή μπορεί να υπάρχει τηλεδιοίκηση χωρίς ETCS και GSMR? Σας το είπα, υπήρχε στη Λάρισα. Λάρισα Θεσσαλονίκη υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ή θα απαντήσετε συνολικά στα ερωτήματα των συναδέλφων, γιατί προς Θεού δεν το συλλέγω τον κύριο Καράθανασο, ή θα μπούμε στην 7-17. Δεν μπήκα στην 7-17. Δεν μπήκα στην 7-17. Μπήκα, αν αφορά συνολικά η λογική. Αποτελεί επιμέρους αν αποτελεί. Δεν ρώτησα λεπτομέρειες, αλλά αν είναι συμπληρωματικές αυτές οι συμβάσεις. Γιατί αν μια σύμβαση είναι συμπληρωματική και δεν έχει ολοκληρωθεί, πώς υπογράφουν κάτι το συμπληρωματικό? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μας λέει ο κύριος Διονέλης ότι δεν ήταν συμπληρωματικές, αφορούσαν άλλα αντικείμενα και ξεκαθαρίστηκε. Δεν μπήκα στη συζήτηση αναλυτικά της 717 και δεν ήθελα να το φέρω σε τέτοιο ζήτημα. Η σύμβαση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, η 635, είναι σύμβαση του 2013. Όχι το δεκαετίας των 90 που μας είπατε. Αλλά έρχεται σαν συνέχεια. Άλλο, σαν συνέχεια, βεβαίως. Είναι σύμβαση του 2013 αξίας 374 εκατομμυρίων. Ναι, αλλά έρχεται που αφορά το τμήμα αυτό που είπατε. Ναι, αλλά έρχεται να ολοκληρώσει προηγούμενες συμβάσεις οι οποίες είχαν σταματήσει, είχαν διακοπεί. Ήταν όλη η προσπάθεια του ΟΣΕ να φτιάξει τη νέα γραμμή από το Θεωρία μέχρι το Δομοκός. Γιατί η προηγούμενη σύμβαση είχε τέτοιους προβλήματα για το κομμάτι της Θωρέας Δομοκό που χρειάστηκε να κάνουμε άλλη μια σύμβαση 374 εκατομμύρια? Ποια προβλήματα υπήρχαν δηλαδή? Ανέκυψε ζητήματα λειτουργικότητας? Υπήρξαν ζητήματα αστοχίας? Τι ζητήματα υπήρξαν? Όχι, δεν υπήρξαν καμία σχέση με συστήματα ούτε αστοχίες. Ήταν δύσκολη η υποδομή. Ήταν δύσκολη η κατασκευή της υποδομής. Σας είπα, υπήρχαν σειρά σειράγκων, δύσκολες σύραγγες. Υπήρξε το καλύδρομο, το οποίο παρουσίασε μεγάλα προβλήματα σαν σύραγγα, και υπήρξε η γέφυρα της Σεκάρας. Ήταν θέματα υποδομής, όχι συστημάτων. Το ότι υπογράφονται συμβάσεις που έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια και ολοκληρώνονται μετά από τριπλάσια ή τετραπλάσια χρονική περίοδο, θεωρείται ότι είναι λειτουργικές ως λογικές και ότι η ΕΡΓΟΣΕ επιτέλεσε ουσιαστικό ρόλο συνολικά με βάση αυτή την εικόνα που καταγράφουν οι ίδιες συμβάσεις? Υπογράφει το 7, ολοκληρώθηκε το 18, ενώ πρέπει να ολοκληρωθεί το 10. Οι καθυστερήσεις σε συμβάσεις έργων νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αφορά μόνο την ΕΡΓΟΣΕ, σε όλες τις κατασκευές έργων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε τρομερές καθυστερήσεις σε έργα ευρωπαϊκά, έχουμε καθυστερήσεις δεκαετιών πάλι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά πρέπει να λυθεί, αλλά δεν αφορά μόνο την κατασκευή. Πολλές φορές αφορά προβλήματα κακών μελετών, διότι ένα έργο για να αρχίσει να κατασκευάζεται πρέπει να έχει μία ολοκληρωμένη και καλή μελέτη. Πολλές φορές, άμα οι διαδικασίες από την ώρα που έγινε η μελέτη μέχρι την ώρα που ξεκίνησε το έργο έχουν αλλάξει τα δεδομένα, οπότε πρέπει να ξαναγίνουν οι μελέτες, πρέπει να γίνουν άλλες μελέτες εφαρμογής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα απαλωτριώσεων, δηλαδή ξεπηδούν προβλήματα καθυστερήσεων. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν μπορώ να πω και ένα παράδειγμα, δηλαδή, που είναι ίσως χαρακτηριστικό. Εμείς είχαμε καθυστέρηση τουλάχιστον 3-4 μηνών, επειδή σε μία σύραγγα στην Πελοπόννησο είδαμε ένα ζευγάρι νυχτερίδες, σπάνιες, και μας σταμάτησε το έργο μέχρι να κάνουμε ειδική μελέτη περιβαλλοντική να προστατεύσουμε το ζευγάρι των νυχτερίδων. Και σταμάτησε ένα έργο μία σύραγγα για 3-4 μήνες. Δηλαδή, αλλά τα προβλήματα τα περισσότερα, μην μείνουμε στις νυχτερίδες, είναι οι μελέτες οι οποίες μπορεί να μην είναι πλήρεις, είναι οι απαλωτριώσεις και είναι οι διαδικασίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται μία δημοπράτηση και έχουμε στα δικαστήρια να τρέχουν οι κοινοπραξίες που συμμετέχουν με συνεχείς ενστάσεις για τη διαδικασία του διαγωνισμού, αυτά όλα προκαλούν καθυστερήσεις. Να συνεχίσω σε αυτά που είπατε, κύριε Διονέλη. Είπατε λόγω κακών μελετών και λόγω αλλαγής δεδομένων.
Να ολοκληρώσω την απάντηση, την ερώτηση και να μου απαντάτε. Γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε τώρα για τεχνολογίες που σχετίζονται με την τηλεδιοίκηση, το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι τεχνολογίες βεβαίως έχουν μια διάρκεια ζωής, αλλά μπορεί αυτή η διάρκεια ζωής 2, 3 ή 4 χρόνων και μετά να τα αντικαθιστούμε. Δεν μιλάμε για κινητό τηλέφωνο. Μιλάμε για συστήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί τα πρώτα που θέλαμε να εγκαταστήσουμε και ήρθαμε να τα αντικαταστήσουμε με νέα μέσα σε ένα διάστημα 5 χρόνων. Είναι λογικό αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Το πρόβλημα με τις μελέτες χαρακτηρίζει κυρίως τα έργα υποδομής και επιδομής, όχι τα συστήματα. Μίλησα περισσότερο για τα έργα. Μα δεν είχε εγκατασταθεί το αρχικό σύστημα τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο που είπατε από Λάρισα μέχρι Θεσσαλονίκη. Και ερχόμαστε τώρα να εγκαταστήσουμε νέα συστήματα, ξυλώνοντας τα παλιά, για να ολοκληρώσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το ERTMS της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030. Πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα? Δυστυχώς μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να απαξιώνουμε τεχνολογίες που τις πληρώσαμε αρκετά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, να μην πω εκατοντάδες. Δυστυχώς δεν είναι απόφαση ούτε του ΟΣΕ ούτε της ΕΡΓΟΣΕ να ξυλώσει συστήματα. Απλώς βανδαλίζονται. Ποιανού απόφαση ήταν? Κανενός, βανδαλίζονται. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα φύλαξης του δικτύου. Έχουμε ένα δίκτυο το οποίο είναι πάνω από 2.500 χιλιόμετρα, το οποίο έχει βανδαλιστεί ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα πάρα πολλές φορές. Υπάρχει το στοιχείο του βανδαλισμού που θα μπορούσε να έχει αποτραπεί. Είναι άλλη συζήτηση. Αυτή δεν αφορά. Ποιος θα έπρεπε να κάνει τη δουλειά για να αποτραπεί ο βανδαλισμός ή να περιοριστεί? Αλλά εδώ μιλάμε για άλλες τεχνολογίες. Μέσα σε μια δεκαετία αλλάζουμε τεχνολογίες ριζικά. Και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτης και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεύτερης. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό? Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Εσείς πώς μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό το πράγμα? Γιατί συμβαίνει αυτό? Να πετιώνται εκατομμύρια, εγώ λέω χωρίς τους βανδαλισμούς. Θα ερχόμαστε μετά από 10 χρόνια να ξαναξυλώσουμε ένα δίκτυο και συστήματα τα οποία τα θεωρούμε ξεπερασμένα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν προλάβει να λειτουργήσουν τα προηγούμενα? Καταρχάς δεν αποξυλώνουμε το δίκτυο. Το δίκτυο απλώς βανδαλίζεται και προσπαθούμε να το ανατάξουμε. Να το ανατάξουμε λοιπόν, όταν πας να κάνεις μία ανάταξη δικτύου, προφανώς θα κοιτάξεις να κάνεις κάτι λειτουργικό. Όσον αφορά τώρα την τεχνολογία και τις νομικές υποχρεώσεις που έχει, νομίζω το είπε και ένας άλλος μάρτυρας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο κύριος Βούρδας, που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς εγκαθιστούμε ETCS Level 1, άλλες χώρες έχουν περάσει το ETCS Level 3, το οποίο σημαίνει αυτοί που βάζουν το ETCS Level 3 μπορούν να λένε ότι το ETCS Level 1 έχει προβλήματα. Η διαφορά τους είναι ότι το ETCS Level 1 έχει το παρατρόχιο σύστημα πάνω στις γραμμές, το ETCS Level 3 έχει δορυφόρους, το οποίο δεν κινδυνεύει ούτε από ξύλωμα, ούτε να έρθουν να το ξυλώσουν για να πάρουν τα καλώδια. Άρα λοιπόν μου λέτε η συχνή εναλλαγή των τεχνολογιών σχετίζεται με το κέρδος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται. Έτσι είναι, άμα κάθε 5 χρόνια αλλάζουμε τα συστήματα, 10, για ποιο σκοπό? Δεν ξεπεράστηκε τόσο γρήγορα ή δεν τα θεωρούνται μια ασφαλή? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πείτε. Εντάξει. Μπορώ να το βγάλω εγώ συμπέρασμα, ενδεχόμενα. Ένα. Δεύτερον, είπατε σωστά ότι ο Γενικός Κανονισμός προβλέπει κυκλοφορία με συστήματα και χωρίς συστήματα, για διάφορους λόγους. Έτσι. Εσείς, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι τη στιγμή που δεν λειτουργούσαν ή δεν υπήρχαν ολοκληρωμένα τα συστήματα, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή να έχουμε και μια δραματική μείωση των ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα μπορούσε να παρέμβει για να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις μη ύπαρξης συστημάτων? Πώς βλέπετε το γεγονός ότι υπάρχουν σταθμάρχες με ελιπέστατη εκπαίδευση, προϋπηρεσία και να είναι ο μοναδικός στη βάρδια τη νυχτερινή? Το θεωρείτε φυσιολογικό ή το να καταργηθεί ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας? Δηλαδή και το ανθρώπινο δυναμικό αποδυναμώνουμε, το υπονομεύουμε και από την άλλη μεριά και τα συστήματα δεν λειτουργούν. Αυτά που μπορεί να οδηγήσουνε ο συνδυασμός και το δι' αυτών παραγόντων? Όσον αφορά τις ελλείψεις προσωπικού, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι γνωστό. Οι ελλείψεις προσωπικού στον ΟΣΕ
έχουν οδηγήσει πολλές φορές και το ζήσαμε αυτό στην Εργοσέ. Κατασκευάζαμε μία νέα γραμμή, ένα νέο έργο και ολοκληρωμένοι σταθμοί, σταθμοί υπερμοντέρνοι, δεν ανοίγανε για το κοινό γιατί ο ΟΣΕ δεν είχε πραγματικά σταθμάρχες να τους επανδρώσει. Αυτό το ζήσαμε. Αλλά ποτέ, σας είπα πάλι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η έλλειψη δεν... ότι αυτή η έλλειψη μάλλον θα οδηγούσε σε μείωση της ασφάλειας. Θέλω να επαναλάβω ότι η ασφάλεια για έναν διαχειριστή υποδομής, έναν διαχειριστή ο οποίος δίνει την άδεια σε ένα τρένο να κινηθεί, δεν το κάνει με ασφάλεια 100%. Τώρα, για το, που είπατε για τον κανονισμό, ο κανονισμός κίνησης άλλαξε το 2019, από ό,τι ξέρω. Τι δικαιώμα, τι ήταν, τι προέβλεπε για τον Συνοδό και ποια καθήκοντα έδωσε στον προϊστάμενο, δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν είπα ότι τα γνωρίζετε, αλλά λέω το γεγονός ότι καταργήθηκαν ή περιορίστηκε η εκπαίδευσή τους ή ήταν με δελτία παροχής υπηρεσιών οι σταθμάρχες τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν υπονομεύεται η ασφάλεια. Από τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα συστήματα, δεν έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, δεν το υπονομεύουμε την ασφάλεια. Σας είπα ότι εγώ αυτό που έζησα πραγματικά όσον αφορά τις ελλείψεις του ΟΣΕ ήταν ότι οι ελλείψεις οδηγούσαν να μην ανοίξουν κάποιοι σταθμοί. Φτιάχναμε και παραδίδαμε ένα έργο, μια νέα γραμμή. Μπορώ να σας πω και παραδείγματα και δεν άνοιγε. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται για το μη λειτουργία. Τότε, γιατί η Ελλάδα καταγράφεται συνέχεια ως η χώρα με τους περισσότερους θανάτους ανακατοίκους και ανά χιλιόμετρο σιδηροδρομικού δικτύου από τη στιγμή που υπήρχαν όλα αυτά που λέτε? Και δεν λέω μόνο το 12, λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Το 13 λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πρώτοι σε θανάτους. Δεν θυμάμαι τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό που ξέρω ότι εμείς έχουμε πάντα αυξημένους θανάτους στο δίκτυό μας επειδή έχουμε πολλές ισόπεδες διαβάσεις. Αυτό δεν είναι ζήτημα ασφάλειας? 100%. Δηλαδή, 100%. Άρα λοιπόν τι μου λέτε? Το θέμα, άρα όμως... υπήρχαν ζητήματα. Όταν υπάρχουν εκτροχιασμοί συνεχόμενοι χωρίς θανάτους. Υπήρχαν συνεχόμενοι εκτροχιασμούς χωρίς θανάτους. Γιατί δεν συντηριόταν οι γραμμές, γιατί υπήρχαν δέντρα που πέφτανε, γιατί περάγαν ζώα για 100.000 λόγους. Δεν είναι ζητήματα αυτά έλλειψη προσωπικού, έλλειψη συντήρησης, έλλειψη ασφάλειας? Δεν θα έλεγα ότι μπορώ να αντιστοιχίσω 100% την έλλειψη προσωπικού με το θέμα της φύλαξης γραμμής. Δηλαδή το να περνάνε ζώα, το να έχουμε, εμείς το φτιάχναμε νέα γραμμή, πάντα είχαμε ειδικές διόδους να περνάνε τα ζώα. Αλλά στο παλιό δίκτυο δεν μπορείς να το προφυλάξεις για να μην περνάνε ζώα από το παλιό το δίκτυο. Μα μιλάμε για το καινούριο δίκτυο. Μιλάμε το καινούριο δίκτυο έχει ειδικές διόδους όπου τα ζώα περνάνε από κάτω και δεν υπάρχει πουθενά... Πέφτουν δέντρα στις γραμμές. Πουθενά ισόπεδη διάβαση. Υπάρχουν χόρτα, δεν καθαρίζονται. Στις νέες γραμμές, να το ξεκαθαρίσω, δεν υπάρχει ούτε μία ισόπεδη διάβαση. Ωραία, ωραία. Σύμφωνοι. Να πάμε παρακάτω λοιπόν. Σε ένα-δύο ακόμη ζητήματα που θα ήθελα. Μας είπατε για τις σχέσεις ως έργοσε και το διευκρινίζετε και μέσα, αν και προσπαθείτε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι μόνο ως υπεύθυνος λειτουργίας της υποδομής. Αλλά θέλω να μου πείτε, σε ένα σημείο, το γράφετε κιόλας. Λέτε στη σελίδα 11 του υπομνήματός σας, στο πρώτο bullet που λέει, η ΕΡΓΟΣΕ δεν έχει την εποπτεία και το χειρισμό θεμάτων του υφιστάμενου δικτύου, όπως της επιδομής γραμμής, των γεφυρών, των μεταλλικών έργων, των υπογείων, γεωτεχνικών κλπ. Τη σύνταξη κανόνων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα επιδομής, υποδομής και κυκλοφορίας και τις ποιοτικές παρακολούθησης και αξιολόγησης της δρομικής γραμμής. Δηλαδή υπάρχει μια εταιρεία που ασχολείται με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει για τα ζητήματα υποδομής και επιδομής και δεν τα παρακολουθεί, δεν μεταφέρει την τεχνογνωσία προς τη μητρική της εταιρεία, δεν της λέει συμβουλές και προτάσεις για θέματα ποιοτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της συνδρομικής γραμμής. Δεν είναι παραλογισμός αυτό το πράγμα?
νομίζω ότι το είπα και στην αρχή, οτιδήποτε έχει να κάνει με προδιαγραφές έργων πρέπει να περάσει από τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ είναι ο οργανισμός ο οποίος παρακολουθεί και κάνει τις προδιαγραφές και λέει... Τις τεχνικές όμως προδιαγραφές τις καθορίζει η ΕργοΣΕ. Τις τεχνικές προδιαγραφές τις καθορίζει η Ευρώπη πλέον. Υπάρχουν οι ΤΑΦ ΠΔΕΛΤΑ, οι οποίες καθορίζονται από την Ευρώπη. Και τότε η ΕργοΣΕ ποιο ρόλο είχε? Η ΕργοΣΕ είναι ο εργολάβος. Η ΕργοΣΕ κάνει... Δεν συνέτασε τις μελέτες. Από τη στιγμή που συντάσσει τις μελέτες, έχει τεχνικές προδιαγραφές. Όταν εσείς λέτε ότι δεν παρακολουθεί τα θέματα των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι σαν να μου λέτε ότι τι τεχνολογικές προδιαγραφές βγάζετε τότε. Όχι, για να καταρχάς δεν συντάσσει όλες τις μελέτες. Πολλές μελέτες τις βρίσκουμε από τον ΟΣΕ. Αλλά και τις μελέτες που εκπονεί η ΕργοΣΕ, δεν τις κάνει στον αέρα, τις κάνει με προδιαγραφές οι οποίες συμφωνούνται με τον ΟΣΕ. Και χωρίς να παρακολουθείτε εξελίξεις, τότε τι παρακολουθείτε? Τέλος πάντων, πάω και παρακάτω. Και άλλη μία ερώτηση με βάση το υπόμνημά σας. Ήτι δηλαδή την τόνωση της παρουσίας του εργοσέως έργα στο εξωτερικό. Όταν έχει τόσα προβλήματα η εργοσέως στη χώρα, τι τεχνογνωσία να εξάγουμε στο εξωτερικό? Να τους κατασκευάσουμε δικτύα? Όταν εδώ μπορούμε να φτιάξουμε το ελληνικό? Με εμένα μου δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά αυτό που το βάλατε μέσα. Δηλαδή τι εξαγωγή? Έχετε αναλάβει έργα στο εξωτερικό ως εργοσέως? Ναι. Εδώ μπορώ να πω 5 πράγματα, κύριε Πρόεδρε, αν με επιτρέπετε. Ναι, μπορούμε. Η δικιά μου πεποίθηση, γι' αυτό τοποθετήθηκα στην εργοσία. Όταν τοποθετήθηκα στην εργοσία το 2015, εμένα ο ρόλος μου ήταν να προσπαθήσω να βγάλω με τις δυνάμεις μου, μαζί με τους μηχανικούς της εργοσία, να βγάλουμε την εταιρεία στο εξωτερικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχει τεχνογνωσία. Καταρχάς υπάρχουν, γνωρίζω προσωπικά, πάνω από 15 μηχανικούς και του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ, οι οποίοι σήμερα είναι περιζήτητοι σε όλο τον κόσμο. Από την Κίνα, την Ινδία, τα Εμιράτα, την Ευρώπη, στην Νορβηγία, είναι μηχανικοί του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ, οι οποίοι είναι περιζήτητοι. Οι οποίοι. Συγγνώμη. Τεχνολογικές εξελίξεις. Συγγνώμη. Οι οποίοι δουλεύανε, ήταν υπάλληλοι του ΟΣΕ και της ΕργοΣΕ και οι οποίοι παραιτηθήκαν. Η ιδέα λοιπόν είναι γιατί να μην το κάνει η ΕργοΣΕ. Με ρωτήσατε τι κάναμε. Καταρχάς, φτιάξαμε, όντως πήραμε ένα έργο σαν εργοσέ στο Μαυροβούνιο. Και φτιάξαμε τη σηματοδότηση στην Ποντγκόριτσα. Την έχει φτιάξει η εργοσέ. Λάβαμε μέρος σε ένα μεγάλο έργο της Ευρωπαϊκής, του SIFTUREL. SIFTUREL είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με την έρευνα. Σαν μέλος μιας μεγάλης κοινοπραξίας η εργοσέ, με κέρδη για την εταιρεία, έτσι, αυτά όλα είναι κέρδη για την εταιρεία, η οποία ήταν η ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου προτύπου παρακολούθησης της γραμμής και του τροχαίου υλικού. Αυτό ήταν πάλι, το κατορθώσαμε στην εργοσέ. Επίσης, πήραμε το έργο στο Interreg να ηγηθούμε, ήταν η ΟΣΕ, η leading company, η πρώτη εταιρεία, η εταιρεία που θα διευθύνει το έργο των μελετών όσον αφορά τη σύνδεση του ελληνικού δικτύου με το αλβανικό. Και φυσικά η εργοσία είχε πάλι τον πρωτεύοντα ρόλο στις διαδικασίες που είχαμε ξεκινήσει με τη Βουλγαρία για να κάνουμε το C2C. Και πέραν αυτών είχαμε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Αλβανία. Δηλαδή έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε καλούς μηχανικούς και μπορούμε να την εξάγουμε. Με βάση αυτά που λέτε τώρα στην απάντησή σας, μου γεννείται ένα δευτερεύον ερώτημα. Ενώ έχετε όλα αυτά και εγώ δεν τα αμφισβητώ, τότε πώς είναι δυνατόν η μητρική σας εταιρεία, γιατί ο ΣΕ είναι μητρική εταιρεία, να μην δέχεται ή να μην λέει στην ΕργοΣΕ, και λέει ότι η ΕργοΣΕ δεν είχε ευθύνη, στα ζητήματα ποιοτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της γραμμής, της υποδομής, της κυκλοφορίας? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι μια αντίφαση αυτό? Να μην αξιοποιεί αυτή την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η ΕργοΣΕ, ο ΟΣΕ, και να μην της δίνει και τέτοιες αρμοδιότητες? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράλογο? Δεν θα πω ότι είναι παράλογο. Τι είναι? Θα πω ότι αυτό είναι πώς συνεργάζονται οι δύο εταιρείες. Μάλιστα. Και να ολοκληρώσω με την τελευταία ερώτηση. Από την συνολικά την εμπειρία σας, κάνοντας μια ανασκόπηση προς το παρελθόν,
Θεωρείτε ότι ήταν χρήσιμη η επιταγή, γιατί όντως η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, μας το είπαν οι υπουργοί εκείνης της περίοδου, να δημιουργηθεί η ΕΡΓΟΣΕ? Με όπως δημιουργήθηκε. Ως τη γατρική μη ελεγχόμενη από τον ΟΣΕ. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γινόταν αν δεν γινόταν η ΕΡΓΟΣΕ. Δηλαδή, θα είχαμε την Διεύθυνση Νέων Έργων, τη λέγαμε τότε, στον ΟΣΕ, η οποία όμως Διεύθυνση Νέων Έργων είχε ένα οικονομικό αντικείμενο, ας πούμε, Α. Είχαμε 100 ευρώ οικονομικό αντικείμενο και ξαφνικά, επειδή όλη η Ευρώπη είχε στραφεί στους υδροδρόμους, είχαμε τότε τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ελλάδα για να κάνει σιδηροδρόμους, αυτά τα 100 ευρώ θα γινόντουσαν 1.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτής της υπηρεσίας του ΟΣΕ πήγαινε από το Α στο 100Α. Οπότε... Σύμφωνοι, ήταν διαφορετικά τα μεγέθη, τα οικονομικά. Αλλά υπάρχει όμως μια υποδομή στον ΟΣΕ, τη διεύθυνση αυτή που είπατε, και ξαφνικά φτιάχνει μια εταιρεία χωρίς να έχει μια εμπειρία. Βεβαίως πήρε το προσωπικό από τον ΟΣΕ που είχε την εμπειρία. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία από τη στιγμή που μπορούσε να αναβαθμιστεί η ίδια υπάρχουσα υπηρεσία του ΟΣΕ και να μπορεί να γίνεται πιο ολοκληρωμένος ο σχεδιασμός, ο έλεγχος, πιο ορθολογικός, να μην υπάρχουν αντικρουόμενες αποφάσεις αναμεταξύ τους, συγκρούσεις επιμέρους. Αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση, δεν μπορώ να την απαντήσω. Δεν είναι υποθετική, είναι πραγματική ερώτηση. Με ρωτάτε τι θα γινόταν, αν θα μπορούσε να γίνει. Δεν σωστά. Μπορώ να επί της ουσίας, και ενώ βλέπουμε, τελειώνω με αυτό, και ενώ βλέπουμε μια ΕΡΓΟΣΕ που έχει δυσκολίες στην ολοκλήρωση συμβάσεων, αλλαγές επί αλλαγών, παρατάσεις επί παρατάσεων που χρηματοδοτείται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στην ύπαρξη της ΕΡΓΟΣΕ, στη λειτουργία της με αυτόν τον τρόπο της ΕΡΓΟΣΕ και δεν βάζει ζητήματα πώς υλοποιούνται οι συμβάσεις και τα χρήματα που σας δίνω? Είχε κάποιο λόγο, εξυπηρετούσε κάποιο σκοπό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί αυτή την κατάσταση, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη στην ΕΡΓΟΣΕ, και να μην παρεμβαίνει? Νομίζω ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιούργησε, τη χρηματοδοτεί, και δεν είναι στη δικαιοσύνη της να παρέμβει και να πει ότι δεν το κάνετε καλά, αλλάξτε τη μορφή οργάνωσης της συγκεκριμένης εταιρείας ή μεταφέρετε πάλι πίσω στον ΟΣΕ. Πάλι το ίδιο, δεν νομίζω ότι είναι στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πει καταργήστε την ΕΡΓΟΣΕ. Και γιατί είπε να τη δημιουργήσει? Σας είπα ότι δημιουργήθηκε, άκουσα ότι πίεσε το τύπο. Κύριε Μάρτη, να σας ρωτήσω συμπληρωματικά λίγο σε αυτά που είπατε μέχρι τώρα. Είπατε και καταθέτετε και στο υπόμνημά σας ότι το 2018, αν δεν κάνω λάθος, είχε παραδοθεί το GSMR. Γιατί, για ποιο λόγο μέχρι και σήμερα αυτό δεν έχει εγκατασταθεί στο σύνολο των σειρμών, γνωρίζετε? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Ενδιαφερθήκατε να παρακολουθήσετε αν αδειοδοτήθηκε, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα? Ήξερα ότι ήταν στη διαδικασία να το πιστοποιήσει η ΡΑΣ και να το εγκαταστήσει ΟΣΕ. Αυτό ήξερα, αλλά σας λέω, αυτό το ήξερα δημοσιογραφικά. Μπορεί να υπήρχαν θέματα συμβατότητας με το υπόλοιπο δίκτυο, με τα τρένα, με λοιπά? Όχι, δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα. Επίσης, ολοκληρώθηκε η παράδοση του ETCS, το on-board, είπατε, όχι, το επιτρόχιο. On-board είναι πάνω στο παρατρόχιο, συγγνώμη, ναι. Το on-board είχε δοθεί για το σύνολο του έργου. Για τις 88 αμαξοστοιχίες. Είχε τοποθετηθεί στις 88 αμαξοστοιχίες. Και 75% είπατε το παρατρόχιο. Το παρατρόχιο, ναι. Αυτό μέχρι λειτουργήσε ποτέ στο κομμάτι αυτό έστω που παραδόθηκε? Νομίζω έχει παραδοθεί το έργο τώρα, έχει ολοκληρωθεί το έργο. Λειτουργεί σήμερα για το σύνολο του... Σήμερα μετά τον Ντάνιελ, μετά την καταιγίδα, νομίζω δεν λειτουργεί. Αλλά ολοκληρώθηκε. Υπήρξε ποτέ χρονική στιγμή που να λειτουργήσε το ETCS? Εξώς το γνωρίζω, όχι. Πού το αποδίδεται αυτό? Δεν γνωρίζω.
για το σύστημα, για το τμήματα αυτά που υποτίθεται ότι είχε το 75% του δικτύου, μπορούσε να λειτουργήσει, να το πούμε έτσι, το ETCS σύστημα για το τμήμα του δικτύου αυτό που είχε παραδοθεί. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί θα αγγίξουμε την 717, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είπατε προηγούμενα στην τοποθέτησή σας, ότι η 717 δεν είχε καμία σχέση με το GSMR και το ETCS. Αυτό απαντήσατε σε προηγούμενη ερώτηση που σας έκανε. Ναι, αλλά ήταν προαπαιτούμενο για το ETCS και δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό περισσότερο. Άρα, γιατί μίλησα, προηγούμενα δώσατε την εικόνα με την απάντησή σας, κύριε Μάρτης, ότι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό η σύμβαση 717 που αφορούσε τη φωτοσύμανση και σας ρωτήσαμε, ήταν προαπαιτούμενο και είπατε όχι. Αυτή την απάντηση όχι, δώσατε. Όχι, είπα, δεν ήταν για το GSMR και για το ETCS on board. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το 717. Ούτε το GSMR, ούτε το ETCS on board. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ, άσχετα τώρα δεν θέλετε να απαντήσετε, ότι ήταν προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά και με το παρατρόχιο. Όχι, και... το GSMR μπορούσε να λειτουργήσει. Κανονικά δεν θέλω. Μπαίνουμε σε συζητήσεις για το 717 και δεν θέλω να συνεχίσω. Να σου ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Επειδή κατά τη γνώμη μας εντυπωσιάζει η απάντηση που δίνεται, ότι ουσιαστικά κάτι λίγο θα προσέφεραν τα συστήματα του GSMR και του ETCS, κάτι λίγο θα προσέφεραν στην ασφάλεια των τρένων. Το ETCS, σε περίπτωση που λειτουργεί και το onboard και το παρατρόχιο, μπορεί να φρενάρει αυτόματα την αμαξοστοιχεία σε περίπτωση που ο μηχανοδηγός ή ο σταθμάρχης, ο μηχανοδηγός δεν εντοπίσει κάποιο κίνδυνο, δεν φρενάρει την αμαξοστοιχεία. Σας είπα, μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι χωρίς το ERTMS, δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα, μιλάμε για μη ασφαλή κυκλοφορία. Και σας έδωσα το παράδειγμα ότι η ETCS σήμερα λειτουργεί σε λιγότερο από 20% στις γραμμές της Ευρώπης. Και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά ατυχήματα και στις γραμμές της Ευρώπης, κύριε Μάρτης. Δεν λέει κανένας. Το θέμα είναι ότι αν σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες αυτά να αποφεύγονται και δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε, θεωρητικά αν σε μία γραμμή λειτουργεί πλήρως το ERTMS, δηλαδή λειτουργεί και το GSMR και το ETCS και, και όλα τα πάντα, προφανώς θα έχουμε πιθανότητες πολύ λιγότερες να γίνει κάποιο ατύχημα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό έχει να κάνει με ατυχήματα άλλου είδους, όχι με ατύχημα σύγκρουση σε διπλή γραμμή. Που συμβαίνουν, όπως έδειξε η πραγματικότητα. Και να σας ρωτήσω, είπατε, για να γίνει, να διευκρινιστεί, ότι λειτουργούσε, είπατε, το διάστημα αυτό η τηλεδιοίκηση, το διάστημα που ήσασταν εσείς. Δεν μιλάμε προφανώς για το ολοκληρωμένο σύστημα, όχι. Δεν μιλάμε ούτε όμως, αν καταλαβαίνω καλά, και για κάτι που παρακολουθεί το κεντρικά. Μιλάμε για τοπική κάτι όπως αυτό, για παράδειγμα, που υπήρχε στη Λάρισα. Μιλάμε για την τηλεδιοίκηση της Λάρισας, η οποία καταστράφηκε το 2019, η οποία μπορούσε να δει το δίκτυο από τη Λάρισα και βορείως. Υπήρχαν προηγούμενα στο σύστημα αυτό της τηλεδιοίκησης της Λάρισας, έχετε γνώση αν υπήρχαν προβλήματα λειτουργίας πριν την πυρκαγιά? Αυτό είναι παλιά εργολαβία του ΟΣΕ, δεν ήταν της Εργοσέ, την είχε καταστήσει ο ΟΣΕ, δεν ξέρω αν υπήρχαν προβλήματα. Εγώ που την είχα δει, με τα μάτια μου την είχα δει να δουλεύει. Μάλιστα, εντάξει, σας ευχαριστώ.